Λόγια ανεβαίνουν, η παραγωγή μελιού είναι λιγότερη από ποτέ και αρκετοί μελισσοκόμοι άρχισαν ήδη να εγκαταλείπουν τον κλάδο. Επιτακτικοί λένε η ανάγκη ουσιαστικής στήριξής τους για να μπορέσουν όσοι έμειναν να συνεχίσουν να παράγουν. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι μέλισσες. Οι μέλισσες αποτελούν ένα δίκτυο τροτότητας του περιβάλλοντος, ολόκληρου του οικοσυστήματος. Έχουν ανακατανεμηθεί οι εποχές. Επομένως, η επιμήκυνση της θερμής περίοδου έχει συνέπειες και στην ανάπτυξη των φυτών, των λουλουδιών που αφορούν στις μέλισσες. Ζωή χωρίς τις μέλισσες, τους κυριότερους επικονιαστές της φύσης, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον ζωή όπως την ξέρουμε σήμερα. Η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Μελίσσια αφανίζονται και η παραγωγή μελιού μειώνεται αισθητά. Μέλια τα οποία τα παίρναμε, τώρα δεν μπορούμε να τα πάρουμε διότι δεν βοηθάει καθόλου το κλίμα. Δεν βρέχει, ακόμα και το θυμάρι μας δεν θα έχει απόδοση και εδώ στην Αττική σχεδόν καθόλου φέτος, γιατί δεν έχει βρέξει, δεν έχει πάρει τις βροχές που χρειαζόταν. Με αποτέλεσμα να έρχεται και γρηγορότερα, ενώ το βλέπεις είναι ανθισμένο, να μην δίνει. Έχουμε τεράστια προβλήματα και όπως πάει το... Όπως πάει το πράγμα που λέμε, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει εδώ στην Αττική καν μέλι. Σε απόγνωση βρίσκονται οι μελισσοκόμοι σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αναγκάζονται να ταΐζουν οι ίδιοι τα μελίσσια τους γιατί αυτά δεν βρίσκουν τροφή. Οι μέλισσες ψάχνουν να βρουν τα λουλουδάκια, ψάχνουν να βρουν στο δάσος μέσα τα μελιτώματα που θέλουν για να ευωδώσουν πάνω σε αυτό που κάνουν. Η άνοιξη δεν ήταν τόσο καλή, κάποιες ανθοφορίες όπως η ακακία δεν δούλεψε όσο θα θέλαμε. Τα παλιούρια πάλι επίσης και στη Βόρεια Ελλάδα και σε εμάς εδώ. Δραματική πάντως είναι η κατάσταση στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου. Λόγω ξηρασίας η παραγωγή είναι μηδενική και δίνουν μάχη μελισσοκόμοι να διατηρήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο. Δυστυχώς το βασιλιάς των μελιών που είναι το θυμάρι αυτή τη στιγμή θα εκλείψει από την αγορά. Πάμε για μηδενικούς τρίγους σε όλα τα νησιά και στην Κρήτη. Η Κρήτη επειδή έχει μεγάλη μελισσοκομεία, δυστυχώς δεν θα αντέξουν οι μελισσοκόμοι να κρατήσουν ζωντανές τις μέλισσες τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η Ομοσπονδία έχει ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες για να τεκμηριώσει και επιστημονικά με στοιχεία τα οποία όταν θα ολοκληρωθούν η συγκέντρωσή τους θα τα καταθέσουμε στο αρμόδιο τμήμα και στον Υπουργό προκειμένου να υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση στις περιοχές αυτές που έχουν πληγεί από την ξηρασία των τελευταίων ετών. Όταν έχουν ξηρασία στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου και στα οποία δεν μπορούν να βρουν ζωοτροφές και αγοράζουν ζωοτροφές για να δώσουν γιατί το θυμάρι έχει ξηραθεί, βεβαίως μιλάμε για ενίσχυση στο θέμα αυτό. Πρέπει όμως να το δούμε το θέμα συνολικά, να δούμε από πού μπορούν, αν μπορούν να ενισχυθούν και εδώ είμαστε στη διάθεσή τους. Όπως είπαν οι μελισσοκόμοι, άνοιξε ένας ουσιαστικός διεύλος επικοινωνίας με το Υπουργείο, που ευελπιστούν ότι θα οδηγήσει σε ουσιαστική στήριξη.